Είναι οι δύο βασικές δραστηριότητες στην εγκατάσταση της φυλής. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν χωρίς νόμιμη περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η αδειοδότηση του ΕΜΑΚ έτσι κι αλλιώς έληξε το Μάρτιο. Δηλαδή, τίποτα άλλο να μην υπήρχε, έληξε η τυπική. Έλεγε 11 Τρίτου του 2007 λίγη περιβαλλοντική αδειοδότηση. Έπρεπε να γίνει καινούρια. Να ανανεωθεί, να βγει καινούρια περιβαλλοντική αδειοδότηση. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Εδώ και πολλά χρόνια, από το 2014, το Υπουργείο, η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έχει ζητήσει, αντί να κάνουν μελέτες ξεχωριστές για το ΕΜΑΚ, για το ΧΙΤΑ, για το βιοαέριο, για τα στραγγίσματα, για τον ΑΤΑΡΑ, όλες τις δραστηριότητες που υπάρχουν μέσα στην εγκατάσταση, ζήτησε να γίνει μια ενιαία. Αυτό δεν είναι το λογικό. Λογικό είναι. Εδώ είναι μια εγκατάσταση διαχείρισης σκουπιδιών. Δεν μπορεί να μου λες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ενός και να μην παίρνεις υπόψη ότι είναι μια άλλη δραστηριότητα δίπλα που έχει και αυτές. Αυτά λειτουργούν σωρευτικά, προσεκτικά. Δεν μπορεί εσύ να τα κάνεις, να τα σπάς κομματάκι-κομματάκι. Το έχει ζητήσει λοιπόν από το 2014, δεν το έχει κάνει ο ΕΡΣΑΝΑ, τους έδωσε παράταση, έβαλε τελευταία προθεσμία μέχρι τις 11 Απριλίου του 2018. Και μάλιστα στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΕΜΑΚ και του ΧΙΤΑ έλεγε ότι αν δεν μου έχετε καταθέσει συνολική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέχρι τις 11 Απριλίου του 2018, λύγει η περιβαλλοντική αδειοδότηση και του ΕΜΑΚ και του ΧΙΤΑ. Πέρασε η 11 Απριλίου του 2018, πέρασε η 11 Τρίτου του 2018 που έληξε και η τυπική αδειοδότηση του ΕΜΑΚ. Μελέτη δεν έχει καταθέσει συνολική, έχουν καταθέσει μόνο μία ξεχωριστή για την επέκταση του ΕΜΑΚ. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νόμιμη περιβαλλοντική αδειοδότηση. Κάτσι, δεν έχουμε, κανείς δεν έχει το αλάτι μας. Γιατί είμαστε κάθετα αντίθετα. Γιατί η καύση έχει μέσα της τη λογική της καταστροφής των πρώτων υλών. Αυτό είναι. Καταστρέφει. Καίω. Υποτίθεται ότι η σύγχρονη αντίληψη για τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι η λογική της ανάκτησης. Κάποιοι το λένε κυκλική οικονομία. Πρώτη ύλη είναι και το πετρέλαιο που καίμε όμως για να έχουμε. Ορίστε. Πρώτη ύλη είναι και το πετρέλαιο που καίμε για να έχουμε αυτή τη στιγμή. Και πάνω στην πτωλεμαίδα ο άνθρακας πρώτη ύλη είναι. Οπότε και το σκουπίδι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν πρώτη ύλη. Όχι, εμείς λέμε το σκουπίδι που μπορούμε να το ανακτήσουμε. Τον άνθρακα δεν μπορούμε να το κάνουμε κάτι άλλο. Όχι ότι είμαστε υπέρ, μας αρέσει η καύση των ορυκτών καυσίμων και δεν πιστεύουμε ότι με την καύση των σκουπιδιών επιτυχάνεται εξοικονόμηση στην καύση άλλων ορυκτών καυσίμων. Σπανίως η καύση τέτοιων, η χρησιμοποίηση άλλων υλικών που χρησιμοποιούνται στην καύση έχει οδηγήσει σε μείωση της καύσης των ορυκτών καυσίμων. Αλλά το ιδιαίτερο με τα σκουπίδια είναι ότι πρόκειται για υλικά τα οποία μπορούν στο συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό τους να ξαναμπούν στη ζωή. Εμείς λοιπόν έχουμε αυτή τη λογική. Ακολουθούμε τη λογική της επαναχρησιμοποίησης, της επανάκτησης, να ξαναβάλουμε στη ζωή αυτά τα υλικά. Να περιορίσουμε κατά το δυνατόν την καταστροφή πρώτων υλών. Ένα το κάνουμε. Δεύτερο. Η καύση των σκουπιδιών τι είναι? Είναι μια διαδικασία η οποία ενέχει περιβαλλοντικούς κινδύνους. Έτσι και αλλιώς. Γιατί είναι τέτοια τα υλικά τα οποία καίγουν? Τι είναι αυτά που καίγουν? Είτε πρόκειται για σύμμικτα, όταν πρόκειται για σύμμικτα, απευθείας δηλαδή σκουπίδια από αυτά που πέφτουν στον πράσινο κάδο, εκεί πέφτει της Παναγίας στα μάτια. Το ξέρουμε όλοι. Έτσι. Και πάρα πολλές περιπτώσεις, σε πάρα πολλές περιπτώσεις πέφτουν μέσα και επικίνδυνα. Δεν χρειάζεται να είναι ραδιενεργά και καλά. Υπάρχουν άλλα υλικά. Δεν υπάρχουν βερνίκια, υπάρχουν φάρμακα κλπ. Ανάλογα με το τι καίγεται και τα προϊόντα της καύσης έχουν την ανάλογη επικινδυνότητα. Γι' αυτό πάντα θεωρείται μια διαδικασία διαχείρισης επικίνδυνων αποκλήτων η οποία το υπόλοιμα μπορεί μικρό, μπορεί μικρότερο βέβαια, έχει ανάγκη από ειδική διαχείριση. Διαχείριση που αντιστοιχεί σε επικίνδυνα απόβλητα και απαιτεί χώρους υγειονομικής σταθής επικίνδυνων αποβλήτων. Τρίτο ζήτημα. Τρίτη ένστασή μας, σοβαρή.
Με ακούτε? Τρίτη σοβαρή ένσταση. Οι μονάδες καύσης αυτής, είτε πρόκειται για σύμμυκτα, είτε για προϊόντα επεξεργασίας σύμμυκτων, το RDF, το SRF όπως λέγεται, υλικά δηλαδή που περιέχουν χαρτί, οργανικά, πλαστικά μέσα, είναι μια διαδικασία η οποία χρειάζεται να τροφοδοτείται σταθερά με συγκεκριμένες ποσότητες από αυτή την πρώτη ύλη. Δεν είναι μια διαδικασία για υποδομή ανακύκλωσης ανάκτησης. Δεν είναι μια απλή μηχανολογική εγκατάσταση η οποία μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τα ποσοστά της ανακύκλωσης τα οποία επιτυχάνουμε. Είναι μια διαδικασία η οποία θέλει σταθερά μια συγκεκριμένη ποσότητα σύμμυκτων σκουπιδιών. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι υπάρχει ένα όριο που μπαίνει στην ανακύκλωση. Γι' αυτό και σε αυτές τις χώρες που αναφέρατε, κυρίως βόρειες χώρες της Ευρώπης, θα δείτε ότι όπου υπάρχει καύση, υπάρχει και ένα συγκεκριμένο ποσοστό της ανάκτησης της ανακύκλωσης.